Άξιος. Άξιος. Αγαλιάς οι αγαλιάσονται πάντοτε νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων. Σήμερα Σάββατο της Αναστάσεως του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, αυτήν την ημέρα που ο Χριστός εδίδαξε την φιλία, την αγάπη, την συγκίνηση, τα ανθρώπινά του στοιχεία, μπροστά στον τάφο του φίλου του, θα θέσετε εις εμέντας χείρα σας σεβασμιότατε, ώστε να εισέλθω εις τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης αυτών του Πρεσβυτέρου, κατά συνέχεια των Αγίων Πνευματοφόρων Αποστόλων. Θα με χειροτονήσετε ιερέα εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, για την οποία ο Χριστός και Αυτόν παρέδωκεν αυτή, υπέρ αυτής ή να αυτήν αγιάσει. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την άπειρο ευγνωμοσύνη μου και δοξολογία προς τον εντριάδη ένα Θεό, διαπρεσβειών της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου, εδώ, στο ναό της. Διαπρεσβειών του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και του πατρός αυτού, του προφήτου Ζαχαρίου, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου Γεωργίου του Καρσνίδου, του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας και πάντων των Αγίων. Σήμερον η χάρη του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε εις ευοχία πνευματική. Ευχαριστίες εσάς σεβασμιότατε για την πατρική σας στήριξη και αγάπη προς το πρόσωπό μου.
καθώς και για τη χαρά που μου δίνετε σήμερα. Όπως η Εκκλησία μας πανηγυρίζει την γενέθλια ημέρα της την Κυριακή της Πεντηκοστής, επιτρέψτε μου να εορτάσω και εγώ την προσωπική μου Πεντηκοστή και πνεύματος επιθυμία μου. Λίγες ημέρες πριν τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρωση μόνη Ιησού Χριστού. Νίστητη Κύριε και των συνελθόντων εις την χαράν ταύτη. Ευχαριστίες σε όλους τους πατέρες, οι οποίοι ως άντι Θεού Απόστολοι εκπεράτων συνηγμένοι ομοθυμαδών, ήρθαν να σε προσευχηθούμε, καθώς και την σύζυγό μου Αγγελική, τους γονείς, τους οικείους και όλους τους παρευρισκομένους, αλλά και όλους που δεν μπόρεσαν να βρίσκονται εδώ και παρευρίσκονται δια της προσευχής. Θα ήταν παράληψή μου τούτη την ώρα να μην μνημονεύσω το μακαριστό εφημέριο της Ενορίας Κυπερίου, τον πατέρα Γιώργιο Νταβέλη. Ο οποίος ήταν η αιτία να ανέβω από μικρό παιδί στο αναλόγιο καθώς και ο πρώτος που με όθησε να εισέλθω στην τάξη του Ιερού Πλήρου. Έρχεστε υπέρ εμού, όπως ο παράκληπτος, αυτός που ιερέα στελεί, αγραμμάτου σοφία ενεδίδαξε, αλληλής θεολόγος ανέπηξε, και όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, να με φωτίζει και να γίνει υποδηγέτης μου, οδηγώντας τα βήματά μου στη νέα μου πορεία με αφετηρία τη σημερινή ημέρα. Ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου. Αγαπητέ μου Διάκονε Πατέρα Ζαχαρία, ήρθε με τη χάρη του Θεού ημέρα της εσπρεσβύτερος χειροτονίας σου, μετά από μια μικρή χρονικά περίοδο, κατά την οποία με ζήλο, προθυμία και αίσθημα ευθύνης, υπηρέτησε στην Εκκλησία μας ως Διάκονος. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Σε τελευταία ανάλυση, εκείνος είναι που κατευθύνει και οικονομεί τα πράγματα της ζωής μας. Εκείνος είναι που κατά το άπειρο ελαιός του διανέμει σε όλους μας τα χαρίσματά του. Κατά την άφηση του και κορυφαία αυτή η μέρα της περισσότερο κυριοτονίας, επισκοπό σου θα μπορούσε να βρει καλύτερους και πλέον καταλληλότερους λόγους για να μας απευθύνει. Από τους λόγους που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Τέκνον Τιμόθεο, νύφερε εν πάση. Κακοπάθησο, έργο πίσω του Ευαγγελιστού, τη διακονία σου πληροφόρησο. Δηλαδή, παιδί μου Τιμόθεο, να είσαι άγρυπνος πάντοτε και σε όλο αυτό σημαίνει νύφερε εν πάση. Να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του Ευαγγελίου, να εκπληρώσεις το καθήκον σου στην υπηρεσία του Θεού. Η Ιεροσύνη, αδελφοί μου, είναι κορυφαίο χάρισμα του Χριστού μας. Εκείνος για το Υιού Πνεύματος χορηγεί στην Εκκλησία Του, μαζί με όλα τα άλλα χαρίσματά Του και το χάρισμα της Ιεροσύνης. Είναι μεγάλη η τιμή που μας κάνει ο Θεός, αναδεικνύοντάς μας ιερείς Του, λειτουργούς των Αγίων Μυστηρίων Του. Και το μέγεθος της τιμής προσδιορίζει και το μέτρο της ευθύνης που θα πρέπει να μας διακρίνει. Γι' αυτό οφείλουμε να νύθουμε, να είμαστε άγρυπνοι την ιερατική αποστολή μας, να επαγρυπνούμε για να μπορούμε να ασκούμε το διακόνημά μας κατά τρόπο θεάρεστο, με φόβο Θεού, με αίσθημα ευθύνης. Ανέθνος ιερέας, αθεόφοβος ιερέας, είναι αληθινή πληγή για την Εκκλησία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος φτάνει στο σημείο να απειλεί τους κληρικούς που ανέθυνα και αθεόφοβα ασκούν το καθήκοντά τους. Κόλασης αιώνιος, εις ούκη δόση, μεταχειρίζει η Ιεροσύνη. Δηλαδή, τους κληρικούς που δεν ξέρουν και δεν νοιάζονται για το πώς ασκούν την Ιεροσύνη τους, περιμένει αιώνια κόλαση. Η Ιεροσύνη είναι δρόμος προσφοράς, αυταπάρνησης και θυσίας συνεχούς εργατικότητος. Ο κακοπάθησον του Παύλου σημαίνει δουλειά, κόπος, αγώνας συνεχής. Ως κληρικοί καλούμαστε να δουλέψουμε,
με ζήλο, με αυταπάρνηση, χωρίς ωράρια, χωρίς δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, ξενυχτώντας και θυσιάζοντας πολλές φορές και την ανάπαυσή μας. Οι Απόστολοι, οι Θεοφόροι Πατέρες μας, οι Άγιοι Ιερείς όλων των εποχών, τα έδωσαν όλα για τον Χριστό, χωρίς όρους, χωρίς κρατόμενους. Του συγκλώνησε ο λόγος του Χριστού μας για τον καλό ποιμένα, ο ποιμήνο καλός, την ψυχή να αυτοτίθηση υπέρ των προβάτων. Ο καλός ποιμένας, ο καλός ιερέας, θυσιάζει και τη ζωή του για χάρη των χριστιανών, των προβάτων της πίμνης του Χριστού. Η ιεροσύνη είναι λειτουργήμα και όχι επάγγελμα. Είναι λειτουργήμα προσφοράς και θυσίας και όχι επάγγελμα και μάλιστα προσοδοφόρο με το οποίο βολευόμαστε και κερδίζουμε χρήματα. Εντός ολίγου, μετά τη χειροτονία αδερφή μου, ο χειροτονών επίσκοπος θα αποθέσει στις παλάμες του νέου πρεσβυτέρου τον Άγιο Αμνών και συγκροτισμένος από ιερή συγκίνηση θα αναφωνήσει «Λάβε την παρακαταθήκη τάφτη και φύλαξον αυτήν έως τη Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μόνης του Χριστού, τότε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν». Είναι η κορυφαία ώρα ιερατικής ευθύνης. Εμείς, οι αδύναμοι και εντελείς άνθρωποι, καλούμαστε να συγκρατήσουμε στα πύλινα χέρια μας το αμνανό του Θεού, να αναδεχθούμε το χάρμα της ιεροσύνης, να διακονίσουμε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Το αμνανό του Θεού θα κλειδίσει και εσύ, παιδί μου Ζαχαρία, να κρατήσεις λίγο στα χέρια σου, πρεσβύτερος πλέον, υπεύθυνος του λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Ποτέ μην ξεχάσεις ότι οφείλεις να εκπληρώνεις σε όλη σου την ιερατική ζωή με αυταπάρνηση τη διακονία σου. Με φόβο Θεού, με βλάβεια ψυχής, με έλθειο ζήλο. Αυτό σημαίνει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Τη διακονία σου πληροφόρησου. Και μην λησμονήσεις ακόμη ότι για το πώς θα διαδικηθείς το χάρισμα του Θεού, για το πώς θα ασκήσεις την ιεροσύνη σου, θα δώσεις λόγο στον Θεό κατά την ώρα της κρίσης, για την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχόμαστε από καρδιά σου, αγαπητέ μου Πάτερ Ζαχαρία, όλοι μας, επίσκοπός σου, η λειτουργή μας, η εκεί σου και όλος ο πιστός λαός, να σε επισκιάσει πλούσια η χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να σε αναδείξει άξιο λειτουργό των μυστηρίων του Θεού, εργάτη ανεπέσχυτο, τον Ιερό Πελώνα της Εκκλησίας Του. Αμήν.